Με μια ενιαία εφορία μένει η Πάτρα μετά τη συγχώνευση της Α και της Γ Δόη Πατρών, με απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Χιφερνήσεως παραμονές στις 28 Οκτωβρίου. Η συγχώνευση έρχεται μετά από απόφαση του διοικητή της ΑΑΔ Γιώργου Πιτσιλή, η οποία προβλέπει ότι από τη συγχώνευση της Γ και Α Δόη θα προκύψει μια νέα εφορία Α που θα μετανομαστεί σε δόη πατρών και στην οποία θα υπηρετούν 150 υπάλληλοι. Το σωστό όμω, παιδιά, είναι να υπάρχει μια δοή να εξυπηρετείται ο πολίτη. Δεν μπορεί να πηγαίνει στη Γ και να ξανάρχεται πάλι στην Α. Το σωστό είναι μια δόη ή θα τα όλα, πρέπει να τα έχει όλα η δόη, δικαστικό να έχει όλα τα τμήματα. Α, και ενίσχυεται όταν οι θέσει γίνουν 150, αυξάνονται όμως πάλι και οι υποχρεώσεις, γιατί θα έχουμε κόσμο στα τμήματα φορολογίας εισοδήματος και φορολογίας κεφαλαίου, που μέχρι στιγμής αυτά τα τμήματα η γάμα είχε το... Ε, όσοι είχαν αρμοδιότητα με θέματα φορολογία εισοδήματο πήγαιναν στη ΓΑΜΑ δεν ερχόντουσαν στην ΑΛΦΑ Στην ενιαία ΔΟΗ θα μεταφερθούν οι ήλικοι αρμοδιότητες οι πρώτης τη πρώτη αλλά και το Γραφείο Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων Δυτική Αχαία στην Κάτω Αχαΐα, το οποίο όμω θα συνεχίσει να λειτουργεί στο χτίριο του Δημαρχείου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πω εκτό τη μένει η ΔΟΗ Αιγείου. Όπως δηλώνουν άνθρωποι των φοροτεχνικών, πλέον οι περισσότερες φορολογικές διαδικασίες γίνονται διαδικτυακά, μέσω του Μαϊάδε, αλλά και άλλων ιστοτόπων, κάτι που σημαίνει πως η σχέση των πολιτών με τον κοισέ της αφορίας είναι ελάχιστη και έτσι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα από την συγχώνευση. Τα πάντα έχουν γίνει ηλεκτρονικά, έχουν ψηφιο... ψηφιοποιηθεί, οπότε... Θα έρχεται κατά ρεά διαστήματα ο πολίτης. Δεν πιστεύω ότι ο μισθωτός θα έρχεται στη ΔΟΗ. Ως το προσωπικό, οι υπάλληλοι των Β και Γ ΔΟΗ μεταφέρονται στην ΔΟΗ υποδοχής ή μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες της ΑΔ εντός του νομού.